μελωδία του βάλς τη γλυκιά. Τραλ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 α, πως θυμηθούμε ξανά τα παλιά. Τραλαλαλαλαλαλαλαλα. Όνειρα, χήμερες, χάδια, φιλιά. Τραλ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 α, μες τη μικρούλα ζεστή μας φωλιά. Τραλαλαλαλαλαλαλα. Να ξέρεις όλη η ζωή ως της εν υπνοή, παντού και πάντα θα είσαι εσύ μόλι χαρά μου χρυσή. Κι όλο θα ζουν τα γλυκά μας φιλιά. Τραλ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 α, σε κάθε βάλς μελωδία παλιά. Τραλαλαλαλαλαλαλα. Μπαμπά, το πουλάκι μου πρωί-πρωί μου σηκώθηκε. Έτσι είναι επιχειρηματία και ρακαλιόπη μου. Ξυπνάνε ό,τι ώρα θέλουν. Εσύ επιχειρηματίας, ας γελάσω. Χα-χα-χα. Καλέ-καλέ. Δεν ξέρεις την καινούργια μου επιχείρηση. Τι επιχείρηση βρε τεμπέλα ρε. Βγάζω ένα τρόλεϊ δικό μου στην πιάτσα. Δεν βγάζεις καλύτερα κανένα καροτσάκι με λεμόνια να πληρώσεις και σε μένα τα νίκια που μου χρωστάς. Χαρά στο πράγμα. Και πόσα είναι. Τρία βρε. Τουλάχιστον πλήρωσέ μου το ένα. Ως τα δέκα έχουμε καιρό. Τι να σου κάνω βρε αχαήρευτε. Έχει χάρη που με πονόψυχη. Αλλιώς ήξερα εγώ που θα βρισκόσουν. Λολοκαλιόπη μου εσύ. Λολοκαλιόπη. Κατά το λολοπηγίτα. Μαλαγάνα, όσα ξέρει. Καλημέρα κύριε Προκόπη. Δυστυχώς κύριε Νικολάκη, δεν θα σε ευχαριστήσω. Δεν πάει άλλο που λένε και στη ρουλέτα. Τι είναι αυτά που λες κύριε Προκόπη. Εγώ ήρθα για το λογαριασμό. Πες μου σε παρακαλώ πώς ακριβώς χρωστάω. Κάνε μου τη χάρη. Αμέσως κύριε Νικολάκη μου. Τι θα πάρεις. Όχι αδερφέ, δεν είναι ανάγκη. Μα τι λες τώρα, δεν μπορείς. Καλά, φέρε ένα βούτυρο με μέλι. Αμέσως. Μικρέ, ένα περιποιημένο βούτυρο με μέλι στον κύριο Νικολάκη. Αμέσως έντασε. Να κάνω τη σούμα, Πρόσεξε, μην κάνεις κανένα λάθος, γιατί τα συνηθίσεις εσύ αυτά. Μα τι λες κύριε Νικολάκη μου, αυτό μας έλειψε τώρα. Το βουτυράκι σας και το μελάκι σας κύριε Νικολάκη. Γεια σου ρε Θανασάκη, να χαρείς τις μπούκλες σου. Πόσα είναι. 154 ακριβώς. Μάλιστα. Και 6 τα σημερινά. 160. Γράφτα. Bye bye. Δεν φταίς εσύ. Δεν μου λες βρε κύριε. Αφού δεν είχες φράγκο, τι το θέλες το βούτυρο με το μέλι. Απ. Όλα κι όλα. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Γιατί με μουτζώνεις Νίνα. Και εσένα μουτζώνω και τον εαυτό μου μουτζώνω. Γιατί. Για την εκλογή που κάναμε. Πού τους βρήκαμε τους προκομμένους. Έλα καλά παιδιά είναι. Τι καλά ρε Σωροπάτζου. Μας έχουν ξελιγώσει στο ύπεθρο. Ούτε στην περιηγητική να είμαστε. Τι να σου κάνουνε. Φτωχαδάκια είναι. Τι να μου κάνουνε. Ξέχασες τι λαγούς με πετραχίλια μας τάξανε. Εμείς σας αναδείξουμε. Εμείς σας κάνουμε μεγάλες καλλιτέχνηδες. Ως και στο Παρίσι μας τάξανε πως θα μας πάνε. Και μας έχουν ξελιγώσει στο παγκάκι και στην τυρόπιτα. Πάντως πρέπει να ομολογήσεις ότι είναι γλυκό αίματι. Mm-hmm. Μην ξεχνάς πως σε μια εβδομάδα φτάνει η ξαδέρφη μας με τον άντρα της και θα πρέπει να της αδειάσουμε τη γωνιά. Πού θα πάμε? Τα λεφτά μας κοντεύουν να τελειώσουν. Αναγκαστικά θα πρέπει να γυρίσουμε σπίτι μας. Εκτός αν θέλεις να γίνουμε κοκκότες. Μη λες τέτοια πράγματα. Γι' αυτό σου λέω. Ο απόψινός διαγωνισμός ταλέντων είναι μοναδική ευκαιρία να φανούμε.
Αν τη χάσουμε, πάμε χαμένες. Από αυτούς εξαρτάται. Έχεις δίκιο. Ας ετοιμαστούμε όμως, γιατί είναι αργά και θα μας περιμένουν. Άντε, μωρέ, περπάτα. Άντε. Έλα, πουνήσου λίγο. Άλα. Έλα, μωρέ, γιατί άργησες. Άργησε να με ξυπνήσει ο καπαριέρης μου. Άσε αυτά τώρα, οικονόμησες τίποτα. Λέπει, εσύ. Κι εγώ το ίδιο. Τι θα γίνει τώρα που θα έρθουνε τα κορίτσια. Θα ξηγηθούμε παγκάκι. Ξανά, μανά. Τις έχουμε τρελάνει στο παγκάκι, μωρό, αδερφέ μου. Να δεις που θα μας το κοπανίσουνε. Να πες. Γεια σας. Καλώς τα κορίτσια. Καλώς μου τα. Πού θα πάμε. Παιδιά, πάμε να κάτσουμε σε κανένα παγκάκι. Πάλι στο παγκάκι. Mm. Μας έχετε ξελιγώσει. Όπα, είδες που στον πέναψα. Τι να κάνουμε, ρε κορίτσια, δεν υπάρχει έλεος. Τότε αφού είσαστε μπατήριδες ή τις θελέτες, φιλενάδες. Οπ, όλα κι όλα, Νίνα μου. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Το χαβάσω εσύ. Άντε πάμε να κάτσουμε κάπου, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Πάμε. Κορίτσα όμορφιες, ρίξτε μια ματιά. Έλα να κάτσουμε. Ωραία, ε. Ακούστε, παιδιά. Εμείς, όπως ξέρετε, ήρθαμε από τη Θεσσαλονίκη για να γίνουμε τραγουδίστρες. Αυτό το ξέρω. Πρέπει λοιπόν να λασταριστούμε το ταχύτερο για να πιάσουμε δουλειά. Αλλιώς θα αναγκαστούμε να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Καταλάβατε. Αμάν, μωρέ, κορίτσα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Θα πονέσουμε πολύ αν σας χάσουμε. Ψέματα, Νικολάκη. Τι ψέματα που την έχω δαγκώσει για καλά τη Λαμαρίνα. Κι όμως δεν κάνετε τίποτα για μας. Ό,τι θέλετε. Αρκεί να μπορούμε. Λοιπόν, ακούστε. Απόψε στο κέντρο Παλιά Συντροφιά γίνεται ένας μεγάλος διαγωνισμός ταλέντων. Τα δύο καλύτερα ταλέντα θα τα γκαζάρουν με τρίμηνο συμβόλαιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ευκαιρία είναι αυτή για μας. Και τι πρέπει να κάνουμε. Απλούστατα, να μας πάτε απόψε στο κέντρο να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό. Και πού θα βρούμε λεφτά. Να κόψετε το λαιμό σας. Τι λες, Νικολάκη, τον κόβουμε. Και δεν τον εκόβουμε. Θα έχουμε διάφορο και τα κολάρα. Εκτός αν θέλετε να πάμε με άλλους. Μη λες τέτοια και αρχίζει και με τρώει το μέτωπο. Λοιπόν, κάντε τα δύνατα δυνατά να βρείτε λεφτά. Αλλιώς θα πετάξω τα πουλάκια. Μπήκατε. Σικολίτσα. Πού πάτε. Πάμε να προβάρουμε ένα τραγούδι με τον πιανίστα μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμες για το βράδυ. Άντε. Καλά έτσι φεύγεις, χωρίς ένα φυλάκι. Τι το θες, μωρέ, το φυλάκι. Για το νοτικό. Άντε, με κατάφερες πάλι, μπατήρι Καζάνοβα. Τα γι' αυτό σε χαίρομαι. Γιατί σε γλυκομύγητη. Εμείς τίποτα. Ζηλιάρη. Ασπασμό στο ραγκαίρο προστάστρα. Το μπανιστήρι σου εσύ και μόκο. Άντε, γεια σας. Το απόγευμα στις 5 ραντεβού στο σπίτι του Νικολάκη. Σύμφωνοι. Εντάξει. Σύμφωνοι. Και όπως είπαμε, ή απόψε ή ποτέ. Γκέκε ή νουκου γκέκε. Γκέκε. Που να μην γκέκε. Γεια. Και τώρα τι γίνεται, Νικολάκη, ε? Με λιτζάνε σημάν παλτί. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Έχω ένα τάγυρο. Πάμε να πιούμε έναν καφέ, να κατεβάσουμε ιδέες. Μωρέ, λεφτά πώς θα κατεβάσουμε. Και από ιδέες, ούτε ο Πίπης δεν πεθάνει. Ποιος Πίπης, ρε? Ο Μαρκεζίνης. Πάμε. Φίλε, περαστικά. Ευχαριστώ. Μωρέ, έχουνε δίκιο τα κορίτσα, πώς θα το κάνει. Δίκιο έχουνε, αλλά που θα βρούμε τα λεφτά, αυτό είναι. Άντε, κάτσε. Ρίσες. Οι κύριοι. Δυο καφέδες πολύ πολύ γλυκούς για να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Μάλιστα. Δυο καφέδες τσοκ 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 σε κερνί. Αμαν. Σε Παριζιάνο πέσαμε. Μωρά στον Παριζιάνο και πες μου τι θα κάνουμε. Όταν σου λέγα εγώ να πάμε να ανακαλύψουν πετρέλαια, εσύ μου ήθελες Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Άρπατη τώρα. Μωρά τσαρλούμπες και σκέψου καμιά κομπίνα. Άσε με να συγκεντρωθώ. Συγκεντρώσου. Τι λες, φτιάχνουμε σοβρακάκια για τα σπουργίτια. Όχι, μη φτιάξουμε λουμίνια. Βρε άρθι σαν κλαμάρες και σκέψου κάτι. Τα καφεδάκια σας. Σας παρακαλώ, που μένει ο γιατρός Οντονόπουλος. Απέναντι. Ευχαριστώ πολύ.
Πολλή δουλειά αυτός ο γιατρός. Πολλά λεφτά. Αμάν, έβρικα, όπως είπε και ο Ευρυπίδης. Ποιος Ευρυπίδης, βρε, ο Αρχιμίδης. Το ίδιο κάνει. Έβρικα, σου λέω. Τι βρήκες, μωρέ? Αυτός που θα μας σώσει. Ποιος? Ο Αγκόπ. Ο Αγκόπ. Και τι θα κάνει ο Αγκόπ? Να κάνει στο γιατρό. Τι να κάνω? Στο γιατρό. Διάσει το διάλο. Καλά σου λέει. Θα κάνει στο γιατρό και θα βγάλουμε πολλά λεφτά. Λεφτά με ουρά. Μεγάλη ουρά, γιατί εγώ μικρή δεν θέλω. Βρε λεφτά με το τσουβάλι. Και τι θα κάνουμε τόσα πολλά λεφτά? Θα τα γλεντήσουμε. Μοναχοί μας. Με γυναίκες. Με γυναίκες. Ναι. Καλά, εσείς έχετε γυναίκες, αλλά εγώ πού θα τη βρω τη γυναίκα? Μη σε νοιάζει, σου έχω βρει εγώ μια που θα πέσεις κάτω. Αμάν, αλήθεια Νικολάκη μου. Κούκλα, γι' αυτό σου λέω να κάνεις τον γιατρό. Εντάξει Νικολάκη, να κάνω εγώ τον γιατρό. Τον νεκροθάφτη ποιος θα τον κάνει? Μη φοβάσαι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Εντάξει, και το μαγαζί πού θα είναι? Το ιατρείο. Ναι, αυτό. Στο σπίτι σου, που είναι και ανατολίτικο. Θα κάνει εντύπωση στους πελάτες. Εντάξει, για να λες εσύ, έτσι θα είναι. Άντε πάμε τώρα. Ναι, άντε πάμε, γιατί αργήσαμε και θα έχουμε πολλή δουλειά. Πάμε Νικολάκη, και θα σου κάνω γιατρό. Πού θα να στενάξουνε και οι πεθαμένοι. Ναι, αμάν. Έλα μωρά, αστεία. Έλα μωρέ. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει? Γεια σας παιδιά. Καλώς τον... Τα φέρες. Να οι μπλούζες, να το μουσι, να και η ταμπέλα. Μπράβο Γιαννάκη, είσαι ατσίχλας. Κοίτα, πού τα βρήκες ρε Γιάννη? Τις μπλούζες από τον κουρέα μου. Την ταμπέλα μου την έφτιαξε ένας φίλος μισογράφος. Και το μουσι? Το μουσι, το έχω από τότε που παίζαμε στο στρατιωτικό θείασο όταν είμαστε φαντάρι. Θυμάσαι Νικολάκη? Αν θυμάμαι λέει. Ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα. Τι σου ξέχαμε? Τι φλανάκαν ηθοποιοί μπροστά μας. Θυμάσαι τι γινότανε όταν έκανε στο Χρήστο τον Ευθυμίου. Χαλασμός. Άντε ρε Γιάννη, κάντονε λίγο. Άντε ρε Γιάννη. Έγινε. Ναι. Εγώ, ο Αντώνιος Γλαφυρός, της μεγάλης αυτής οικογενείας των Γλαφυραίων. Ο γνωστός δικηγόρος, να υπερασπιστώ προημερών στο στρατοδικείο, γνωστόν επαγγελματία. Να σωθεί και την επομένη να μου παραγγείλει ότι ελείψη χρημάτων θα με πλήρωνε εισίδωσο. Και τι εργασία νομίζετε πως έκανε παρακαλώ? Όχι πέστε μου, ήτο φερετροποιός. Μα σε μένα όλα αυτά, σε μένα, μα πως, μα πως. Λιγότερα. Λιγότερα, λιγότερα. Μπράβο ρε Γιαννάκη, να μου ζήσεις. Αν τότε που έκανα τον Νίκο το Σταυρίδι, θυμάσαι, ε? Άντε ρε Γιαννάκη, κάνε λίγο το μπαγάσα το Σταυρίδι ρε Γιάννη. Άντε ρε Γιάννη, κάνε το λίγο. Εντάξει. Παναγίτσα μου, τι υπέροχον και άγιον πλάσμα είναι αυτός. Ελένητσα αγάπη μου, κουπέπε, 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 κουπέπε. Τι κάνετε εδώ βρε παιδιά, τα χλαμαρίζετε, δουλειά έχουμε. Έχεις δίκιο. Εντάξει, Γιάννη, με όλα τώρα για πελάτες και με τον τρόπο που είπαμε. Σύμφωνοι, πάω. Πού είσαι, Γιάννη, άγριος να μην μου στέλνεις, μαλακούς. Καλά, θα τους διαλέγω. Κρέμασε και την ταμπέλα στην πόρτα. Εντάξει, και όπως είπαμε, τα κέρδη στα τρία. Και το ξύλο στα τρία. Μη φοβάσαι. Πάω, καλή επιτυχία. Αμήν Παναίτσα μου, αμήν. Έλα τώρα να ετοιμαστείς. Νικολάκη, κάτσε. Κάτσε να σε ρωτήσω. Δεν μου λες και τι ιατρικό θα τους δίνω?
Αυτό σκέπτεσε. Κατάπλασμα με λιναρόσπορο. Τι? Κατάπλασμα με λιναρόσπορο. Κι αν έχουν αχιβάδες. Τι αχιβάδες, μωρέ. Αμοιβάδες. Από αυτό. Κατάπλασμα με λιναρόσπορο. Το βιολίζω έτσι. Κι αν έχει από αυτό που λένε σκολικομερμικότρυπα. Τι σκολικομερμικότρυπα, μωρέ. Σκολικοειδή τι θες να πεις. Ναι, από αυτό. Κατάπλασμα με λιναρόσπορο. Αν τότε, Νικολάκη, είμαι καθηγητής του Πασπίσπιν Μνημονίου. Εντάξει. Γι' αυτό σου λέω. Να ετοιμαστούμε γρήγορα. Γιατί όπου να είναι θα πλακώσει το πρώτο τμήμα. Αμάν, ακόμα δεν αρχίσαμε, το αστυνομικό τμήμα θα έρθει. Όχι, μωρέ, αστυνομικό τμήμα. Το πρώτο τμήμα πελατών θα έρθει. Έτσι πες με. Θα ετοιμαστώ. Και θα σου κάνω ένα γιατρό που να γλύβει τα δάχτυλά σου. Εντάξει. Με συγχωρείτε, κυρία μου, στο γιατρό. Το καλό που σας θέλω, μην πάτε σε αυτό το γιατρό. Πάτε χαμένοι. Γιατί? Γιατί αυτός δεν είναι γιατρός, είναι δήμιος. Θα σας στείλω εγώ σε ένα σπουδαίο γιατρό. Είναι λίγο παράξενος τύπος. Δεν έχει ούτε πολυτέλειες, ούτε ιατρείο καλά-καλά. Είναι όμως κορυφή, καθηγητής. Θα σας κάνει αμέσως καλά. Αλήθεια, τέτοιος επιστήμον. Ναι, σας λέω, είναι καταπληκτικός. Πηγαίνετε και θα με θυμηθείτε. Πάω αμέσως. Πού μένει? Εδώ παρακάτω. Αριθμός 30. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Με σώσατε. Χαίρετε. Σας παρακαλώ, εδώ μένει ο κύριος καθηγητής. Μάλιστα, μαντάμ, μέσα είναι. Θα σας δειχθεί μόλις τελειώσει ένα πείραμα. Εγώ είμαι ο βοηθός του. Μπα, μα είναι αληθινά καλός. Κυρίτε, μαντάμ, κορυφή των κορυφών. Ω, κορυφή. Με κάνετε και τα χάνω. Θα σας τα βρούμε εμείς. Και πού είσαι ακόμα? Δεν μου λέτε, ξέρει ελληνικά? Τα καταφέρνει. Και πού τα άμαθε? Στο Γιουσουρούμ. Τι είναι το Γιουσουρούμ? Πρωτεύουσα του Ατσερπαϊτσάν. Α. Μια στιγμή. Δοκτορούκο, ματαμούκα τσιτσιρίκα σουλουμουτούκου. Τούκου, τούκου. Τα ρέστα σου, όχι. Μα τι λέει? Λέει ότι σας αναβαίνει. Περάστε. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Μπούιρον, κόκονα μου. Μερσί. Καθίστε. Γιατρέ μου, έμαθα ότι είστε σπουδαίος επιστήμον και ότι η φήμη σας έχει απλωθεί παντού. Εγώ την άπλωσα για να στεγνώσει. Είστε και χιουμορίστας. Είμαι και τέτοιος. Για να δούμε τώρα τι έχεις. Γιατρέ μου, υποφέρω. Έχω τρεις νύχτες να κλείσω μάτι. Γλεντούσες, κατεργαρούλα. Καλέ, τι γλεντούσα? Το δόντι μου. Α, τι δόντι? Ο τραπεζίτης. Με τον τραπεζίτη γλεντούσες? Καλέ, σας λέω, πονάει ο τραπεζίτης μου. Της λαϊκής για της εθνικής τραπέζης. Καλέ, τι λαϊκής και εθνικής? Το δόντι μου, να, α, 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 α. Α, το δόντι σου. Ναι. Στάσου να δυο. Ποιο δόντι σου? Το τρίτο δεξιά. Μπαίνοντας για βγαίνοντας όξο. Να, αυτό εδώ. Α,
Γδίσου. Τι λέτε, γιατρέ? Είπα γδίσου, κοκόνα μου. Μα είναι ανάγκη. Άμα σε λέει επιστήμη γδίσου, εσύ γδίσου. Τι σπουδάσαμε τόσα χρόνια? Καλά. Γιατρέ, είναι έτοιμη. Τάσου. Κι εγώ είμαι έτοιμος. Να έρθω. Έλα, κοκόνα μου, κι όποιον πάρει ο χάρος. Είμαι καλά έτσι? Εσύ καλά είσαι, εγώ δεν είμαι καλά. Τι έχετε? Επιστημονική εμπλοκή. Και τώρα να σε εξετάσω. Άνοιξε το στόμα σου. Γιατρέ, το δόντι μου πονάει, τι ψάχνεις εκεί? Να βρω τη ρίζα. Να εσύ. Τι να εσύ? Να, εσύ δεν έχεις τίποτα. Ευτυχώς, γιατρέ μου. Άντε τώρα ντύσου γλύγορα, γιατί το δικό μου το δοντάς να πονάει. Λοιπόν, τι με συμβουλεύετε να κάνω, γιατρέ μου? Κατάπλασμα με ρυναρό σπόρο. Κατάπλασμα με λιναρό σπορό. Και λέτε να μου περάσουν οι πόνοι? Άμα σταματήσουν θα περάσουν. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να σας πω και κάτι, γιατρέ μου. Μπορώ? Σαν στο σπίτι σου. Κάτσε. Ξέρετε, γιατρέ μου, είμαι 5 χρόνια παντρεμένη και δεν αξιώθηκα ακόμα να κάνω παιδί. Εγώ τι φταίω? Δεν λέω πως φταίτε εσείς, αλλά θα ήθελα να μάθω ποιος φταίει, εγώ ή ο άντρας μου. Να πας σε καφετζού, εγώ που να ξέρω. Σαν επιστήμον, ήθελα να κάνετε μια δοκιμαστική εξέταση για να δούμε ποιος φταίει. Και τι να κάνω? Να μας δοκιμάσετε. Καλά, εσένα να σε δοκιμάσουμε. Τον άντρας ποιος θα τον δοκιμάσει? Εσείς. Άντε πάει από εδώ. Άντε τράβα από εδώ. Εγώ τέτοια πράγματα δεν κάνω. Τότε πέστε μου, γιατρέ μου, τι πρέπει να κάνω για να κάνω παιδί? Τι να κάνεις? Ναι. Κατάπλασμα με λιναρόσπορο. Κατάπλασμα με λιναρόσπορο. Ναι. Και πού να το βάλω? Βάλ το κι όπου πάει. Αμάν. Είπες, βρε Αλμπάνη, γιατρός σε εσύ σκιτζής. Ακού να βάλω λιναρόσπορο. Θα πάω αμέσως στην αστυνομία, βρε, και θα στο κλείσω το μαγαζί. Θα στο κλείσω. Αμάν. Το δικό σου μαγαζί να κλείσεις. Θα σου δείξω εγώ παλιά μου. Αμάν, τότε. Αμάν. Εγώ δεν ξέρω τι. Αγίρτες. Τι? Τι έγινε, ρε Αγκόπ? Τι να γίνει? Έχεις φάει τσάντα πυραυλόκυρη? Αμάν, την άρπαξες? Και του έλεγα του Γιαννάκη, άγριος να μην στέλνει. Ο γιατρός! Αμάν, αμάν! Αστυνομία πλάκωσε! Μη φοβάσαι, μωρέ, πελάτησανε. Εγώ μια φορά δεν ξανακάνω τον γιατρό, άμα θες κάνω τον εσύ. Καλαφούλια έτσι, φέρε το μουσί. Να σου δείξω εγώ πως κάνουνε το γιατρό.
Πάρτο, σου χαρίζω και το καθηγητή Λίκη. Εγώ θα κάνω το βοηθό. Σιγουριά. Στείλ τον μέσα. Να στο στείλω. Ο γιατρός, πού είναι ο γιατρός! Εσύ είσαι ο γιατρός! Όχι, εγώ είμαι μπαρμπέρης. Πού είναι ο γιατρός! Μέσα είναι, μέσα. Στάθη. Γιατρέ μου, τρέχα γρήγορα! Πάσα, τι είπα, γιατρέ! Λαχτάρα, πού πάτε. Τι συμβαίνει, μωρέ, μας πιάσανε. Σπάσαν τα νερά! Ε, σπάσαν τα νερά! Ποια νερά! Η γυναίκα μου τηλοπονάει, θα γεννήσει. Ε, θα γεννήσει! Και εγώ τι φταίω. Μα δεν καταλαβαίνεις, γιατρέ μου. Σπάσαν τα νερά, σου λέω. Και εγώ τι είμαι, μωρέ. Υδραυλικός. Γιατρός δεν είσαι. Έχεις καθήκον να έρθεις να την ξεγεννήσεις. Με ποιον το έκανε. Με μένα. Μα, μωρ, τι μας λες. Με σένα το έκανε το παιδί και εγώ θα πληρώσω τα σπασμένα. Μπριτς. Σε παρακαλώ, γιατρέ μου. Η γυναίκα μου κινδυνεύει. Πρέπει να έρθεις να την ξεγεννήσεις. Και τι παιδί θα γεννήσει, αρσενικό ή θηλυκό? Γιατί? Γιατί εγώ μόνο αρσενικά παιδιά ξεγεννάω. Αρσενικό. Και πού το ξέρεις? Το ξέρω, γιατί όλα τα πρώτα παιδιά της οικογενείας μας είναι αρσενικά. Είσαι σίγουρος? Ναι, σου λέω, γιατρέ μου, έλα γρήγορα. Τότε να μου φέρεις την ταυτότητά του. Απολυτήριο του στρατού και πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Μα τι λες, γιατρέ μου, με κοροϊδεύεις τώρα. Ακόμα το παιδί δεν γεννήθηκε και μου ζητάς τέτοια πιστοποιητικά. Πού να τα βρει? Δεν έχει τίποτα από αυτά. Έλα, Παναγία μου, όχι βέβαια. Τότε θα μείνει μέσα. Γιατί? Γιατί χωρίς ταυτότητα απαγορεύεται η κυκλοφορία έξω. Ε, μα δεν τρώγεσαι! Εντάξει! Εντάξει! Αμα! Α, εντάξει! 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 Ω, μπράβο! Έξοχο! Θα κάνεις μπαμ το βράδυ! Αλλά και εσύ δεν θα πας πίσω, και το δικό σου είναι θαύμα. Αχ, και να σκεφτεί κανείς πως τα κάναμε με τόσες στερήσεις. Τουλάχιστον να είναι τυχερά. Τι λες, Νίνα, θα πετύχουμε? Γι' αυτό να είσαι σίγουρη. Θα νικήσουμε οπωσδήποτε. Γιατί και φωνή έχουμε, πστ, και εμφάνα έχουμε. Τι άλλο χρειάζεται, μια ντιζές? Αχ, μακάρι, Παναγία μου. Να πραγματοποιηθεί επιτέλους το όνειρό μας. Το σκέπτεσαι? Να βλέπεις τα ονόματά μας με τόσα φωτεινά γράμματα. Δεν θα είναι θαύμα? Θα τρολαβώ, καλά μου. Το μόνο που φοβάμαι είναι μήπως δεν τα καταφέρουν τα παιδιά και μείνουμε με τη Γλύκα απόψε. Να μην φοβάσαι, θα πάμε. Τι να τσίδες αυτή. Να είσαι βέβαιη πως οπωσδήποτε κάποιοι θα τρακάρουν. Γεια σας, Σταμάτη. Γεια. Καλώς τα παιδιά. Πώς από εδώ? Σ' αποθυμήσαμε και ήρθαμε να σε δούμε. Εμένα αποθυμήσατε ή την τσέπη μου? Εδώ μου τα λέμε και τα δυο. Κομμένοι. Σταμάτη μου θα μας σώσεις και εγώ είμαστε. Σταμάτη μου θα μας σώσεις και εγώ είμαστε. Στην πυροσβεστική. Έλα, μωρέ Σταμάτη, να χαρείς την πουρφινάρα σου. Και ό,τι θέλεις από μας. Γεια Στάσου, θα σου δώσω αν πρώτα μου κάνεις και εσύ κάτι. Ό,τι θέλεις, Σταμάτη μου. Λοιπόν, άκουσε, το Βολανίδη τον ξέρεις? Το Στέλιο. Ναι. Πώς δεν τον ξέρω? Μπράβο, αυτό που έχει το αυτοκίνητο της Σεβρολέτ. Την ξέρεις τη Σεβρολέτ? Πώς δεν την ξέρει? Δεν θυμάσαι που την είχαν νοικιάσει κάποτε 3 μίλες για να κάνω το σοφέρ? Τόσο το καλύτερο. Που λες λοιπόν, τη Σεβρολέτ αυτή πρόκειται να την κατάσχω γιατί μου χρωστάει 50 λίρες. Και εγώ τι είμαι, δικαστικός κλητήρας? Μην τρέχεις. Καλά, φρενάρω. Ο Βολανίδης όμως ισχυρίζεται ότι η Σεβρολέτ αξίζει 150 λίρες. Εμείς πρέπει να τη βγάλουμε ότι αξίζει μόνο 50 λίρες. Όσα ακριβώς μου χρωστάει. Κατάλαβες?
Καλά. Αυτό σου χρωστάει. Εγώ τι σου χρωστάω. Εσύ θα πας στο δικηγόρο τον κύριο Ρητορόπουλο και σαν ειδικός να πούμε θα τη βγάλεις άχρηστη. Μπήκες. Ωραία. Άχρηστη να τη βγάλει. Εμείς όμως τι θα βγάλουμε. Αν τα καταφέρει καλά θα σας δώσω ένα πεντακοσάρικο. Τότε φίνα. Εντάξει. Πάω. Εσύ Γιάννη περίμενε εδώ. Πώς είπες πως λέγεται ο δικηγόρος. Ρητορόπουλος. Μυρτιάδο 146 δεύτερο πάτωμα. Το νου σου όμως. Γιατί μπορεί και ο Βολανίδης να έχει στείλει μάρτυρες στο δικηγόρο για να υποστηρίξουν ότι η Σεβρολέτη είναι καινούρια και ότι αξίζει 150 λίρες. Πρόσεχε. Μη σε νοιάζει. Σαράπανο θα τη βγάλω. Για τα θυμαράκια. Δώσε προκαταβολή στο Γιάννη. Εμπρός. Καλημέρα. Χαίρετε. Σας. Εδώ είναι σας παρακαλώ το γραφείο συνοικεσίων του κυρίου Ισαΐα Κονιόρδου. Μάλιστα εγώ είμαι. Κυρία. Ροξάνη Μπουρδούση. Α, εσείς είστε που μου αναθέσατε να βρω γαμπρό για την κόρη σας. Ακριβώς, τι απέγινε. Καθίστε. Μια στιγμή παρακαλώ. Με την ησυχία σας. Εμπρός. Είναι εδώ. Γραφείο συνοικεσίων. Ισαΐα Κονιόρδου. Πώς είπατε. Το δικηγορικό γραφείο Ρητροπούλου. Όχι, ήταν εδώ, αλλά μετεφέρθη προ τριών ημερών στην οδόν Καπνικαρέας, 177. Μάλιστα. Παρακαλώ. Και αυτός ο χριστιανός, ο δικηγόρος, ο Ρητορόπουλος. Πάνε τρεις μέρες που μετεκόμισε και ακόμη δεν έβαλε μια αγγελία στις εφημερίδες για να τον βρίσκουν οι πελάτες. Και θα σας ενοχλούν ασφαλώς. Α, με έχουν τρελάνει από προχθές. Τέλος πάντων, ας έρθουμε τώρα στην υπόθεσή μας. Ώστε θέλετε λοιπόν ένα καλό γαμπρό για την κόρη σας. Μάλιστα κύριε Κονιόρδη. Έχω που λέτε κάποιον υπόψη μου. Αλλά με παρακάλεσε να συγκεντρώσω περισσότερες πληροφορίες για την κόρη σας. Μα δεν πιστεύετε εμένα. Θα σας γελάσω. Δεν πρόκειται, αλλά εμπρός. Χαίρετε. Καλημέρα. Με συγχωρείτε δύο λεπτά ώστε να τελειώσω με την κυρία. Παρακαλώ, τη δουλειά σας. Απ, ωραία πράγματα βλέπω εδώ. Τα έχω φέρει από την Αφρική. Αχα. Λοιπόν. Θέλω να με πιστέψετε. Τα έχει όλα. Και έχει εδώ που τα λέμε και τις 150 λίρες. Τι έκανε λέει. Φανταστείτε μόνο ότι τόσα χρόνια είναι ζήτημα να έχει βγει 5 βόλτες και πάντα μόνη της. Ψέματα. Όλο με παρέες πηγαίνει. Και πού το ξέρεις εσύ. Μόνο εγώ. Τι ξέρει όλη η πιάτσα. Παλιά μάρκα. Α, έτσι, ε. Άκου λοιπόν. Είναι ή δεν είναι ξεφταρμένη στο πίσω μέρος. Χριστός και Παναγία. Και το γράψιμο αυτό είναι φρέσκο ή φυσικό. Τι φυσικό και αφύσικο. Από τουμπάρισμα σε χαντάκι είναι. Τουμπάρισμα. Έχει φάει τουμπάρισμα σε χαντάκι αυτή. Μα δεν τρώγεσαι πια παλιά άνθρωπε! Μα τον παρακαλώ, σιγά μου, μα τον παρακαλώ, σιγά μου! Ήδια! Ήδια! Να μάθεις άλλη φορά να μιλάς για την κόρη μου! Για κόρη σας, πατά! Ποιος μίλησε για την κόρη σας! Για ποιαν μιλούσες τότε? Για τη Σεβρολέτα. Ποια Σεβρολέτα? Μα κακούργια πια! Για τη Σεβρολέτα του Βολανίδη, κύριε Ρητορόπουλε. Ποιος Ρητορόπουλε, μωρέ, εδώ είναι γραφείο συνοικεσίων. Τι είναι? Γραφείο συνοικεσίων Ισαΐα Κονιόρδου. Αμάν, κύριε πατά. Συγγνώμη ρε παιδιά, λάθος. Με συγχωρείτε. Χαίρετε κύριε Κονιόρδε. Τα σέβη μου μαντάμ. Χαιρετισμού στη δεσποινίδα Σεβρολέτ. Έξω από εδώ παλιά άνθρωπε, έξω, έξω. Αχ, η αδειά μου. Συγχάστε κύριε μου, συγχάστε. Καλημέρα κύριε Καλλιόπη. Καλώς τα κορίτσια, πώς από εδώ. Ήρθαμε να βρούμε τον Νικολάκη. Εδώ είναι. Μπα, κάπου θα γυρίζει με αυτό το κοπρόσκυλο το φίλο του. Μα γιατί τα έχεις μαζί τους κύριε Καλλιόπη, είναι καλά παιδιά. Μαύρη καλοσύνη έχουνε. Απορώ μάλιστα τι τους βρίσκεται και τους αγαπάτε. Κάτι τους βρίσκουμε κύριε Καλλιόπη μου, τι λες κι εσύ. Ίσως να έχουνε κρυφές χάρες. Μπορεί.
Τι να σας πω, βρε κορίτσια, εμείς οι γυναίκες είμαστε θεοπάλαβες. Όσο πιο άχρηστοι είναι οι άνδρες, τόσο πιο πολύ τους αγαπάμε. Εμένα που βλέπετε, ο Μακαρίτης ο άντρας μου με έσπαγε στο ξύλο για ψήλου πίδημα. Θα το πιστέψετε? Τι, κύριε Καλλιόπη? Όσο με έδερνε, τόσο πιο πολύ τον αγαπούσα. Και από τι πέθανε? Από εξάντληση. Είσαι σπουδαία, κύριε Καλλιόπη. Και που να με έβλεπε στα νιάτα μου, έκανα μπαμ, όπως λέει το τραγούδι. Αλήθεια, πώς πάει το τραγούδι? Καλά, πολύ καλά. Μόνο που δεν μπορούμε ακόμα να αναδειχθούμε. Αυτά τα τεμπελόσκυλα δεν σας βοηθάνε καθόλου? Μα γι' αυτό τους περιμένουμε, δούμε τι απέκαναν. Αν περιμένετε από αυτούς, σωθήκατε. Α, να τα πουλάκια μου. Τι έγινε? Τζίφος. Δεν πήρατε τίποτα? Πώς, τσαντιές, γροθιές και καρπαζές. Άστα να πάνε στο διάλογο. Πάμε μέσα. Τι δεν γίνει με τα νίκια μου, κύριε Νικολάκη? Δεν πας στο διάλογο κι εσύ και τα νίκια σου? Γι' αυτό μ' αρέσει, γιατί μου θυμίζεις τον άντρα μου το Μακαρίτη. Άσε μας τώρα, μη σου πω και τίποτα άλλο. Τι συμβαίνει, παιδιά? Τι τρέχει? Μήπως κάνατε καμία κλοπή, κανένα βιασμό, καμιά ληστεία, κανένα φόνο? Δεν μας παρατάς, ρε κύριε Κλεωμένη. Μην αρχίσω εσένα τώρα. Πάντως εγώ είμαι ενθάβε. Αιωνία σου η μνήμη. Πάμε μέσα. Και πού θα την βρείτε τη γυναίκα? Μωρέ, ας φέρει τα λεφτά και του έχω γυναίκα εγώ που θα γλύφει τα δάχτυλά του. Και πού θα τα βρείτε λεφτά? Μας είπε πως θα πάει να πουλήσει ένα ντενεκέ λάδι. Κακούργα και στο παιδί να μην δίνει λάδι καλό. Εσύ με το λάδι. Έλα εδώ. Αμέσως. Έφτασα. Είναι καλό το λάδι σου? Καλό δεν θα πει τίποτα. Είναι λάδι από αγγούρι. Λάδι από αγγούρι. Δεν έχεις ακούσει που λένε αγγουρόλαδο? Αγγουρόλαδο θέλεις να πεις? Αγγουρόλαδο, μαγγουρόλαδο, το ίδιο κάνει. Μια φορά λάδι είναι. Και πόσο το πουλάς? Τζάμπα. Δώσε 4 καπτά και πάρ' τον τενεκέ. Καλά, περίμενε στην πόρτα να φέρω τα λεπτά. Κάνε γλυούρα, έχω να πάω κι αλλού. Να τα λεπτά. 1, 2, 3, 4. Ευχαριστώ. Και καλό φάωμα. Και αν μείνεις ευχαριστημένη, θα σου φέρω μια νταμιτζάνα. Να μου τη φέρεις. Τώρα που στην έφερα. Τι είπες? Θα στη φέρω, θα στη φέρω. Άντε, πάω γρήγορα να ρίξω το λάδι στο στιφάδο και να δω και τι σόι είναι. Και πού είσαι, να ρίξεις μπόλικο και θα βγει μια σούπα. Τώρα τι σούπα, Χριστιανέ μου, στιφάδο κάνω. Ξέρω εγώ που στο λέω. Α. Άντε, γιαρά. Γεννάει η μαμή και πάω να φωνάξω τη γυναίκα μου να την ξεγεννήσει. Τι λες, μωρέ? Αμάν, είδες τι είπα? Γεννάει η γυναίκα μου και πάω να φωνάξω τη μαμή να την ξεγεννήσει. Άντε, γεια σου και στα δικά σου. Ό,τι μου είσαι.
άτιμη τύχη. Πάνε και οι φιλοδοξίες μας. Πάνε και τα όνειρα. Πού! Μας την έσκασε. Νικολάκη, μέσα είσαι! Έλα μέσα. Γεια σα! Τι απέκαμε. Εντού το νίκα. Βάβα κομπάκι, είσαι τσίφτης. Απόψε θα καεί το πενεκούδι. Εντάξει, να καεί Νικολάκη. Άμα μην ξεχνάς αυτό που μου τάξεις. Μια κοκονά και για μένα. Πούντι, δεν τη βλέπω. Πού είναι. Περίμενε και θα τη δεις αμέσως. Πάω να τη φέρω. Αμάν, εγώ πάω να φτιάχνω λιγάκι για να γίνω όμορφος. Αμάν, παιδιά, έχω ένα τρούκ που δεν λέτε. Η καρδιά μου κοντεύει να φύγει από την τοποθεσία της. Πού πάει, Νικολάκη. Ιδέα δεν έχω. Έχει γούστο να μας καρώσει καμιά δουλειά και να μείνουμε με τη γλύκη. Πού στο διάλογο θα τη βρει τη γυναίκα τέτοια ώρα. Αν φέρει καμιά του δρόμου, δεν πρόκειται να με ξαναδεί. Και εμένα. Κόλα του. Πώς θα σιώνουμε, δεν είμαι κούκουλος, Κούκουλος, κούκουλος. Ερχόμαστε! Αμάν, έρχονται, έρχονται. Έλα τη γραβατούλα στο μαντιλάκι, στα μαλάκια σου, μπράβο, θαύμα, θαύμα. Υπότα, ταν κόπκα τραπατσάν. Προσκυνώ. Σου παρουσιάζω τη δεσποσίνη, προξυλάνθη ξενιγωμένου, μέλους σας σύζυγό σου. Αμάν! Νερό! 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 Πάρε και γίγη του σαρόκολα, θα της κάνει καλό! Νερό! Πού είμαι? Στην αγκαλιά μου, Τζέρι μου! Πλέω! Πλέω! Πού πλέεις? Σε πελάγι ευτυχία! Πρόσεξε να μην πνίγεις, γιατί είναι βαθιά! Είστε καλά τώρα? Είμαι καλός πλέον! Εντάξει! Εντάξει! Συνήλθε! Λοιπόν, παιδιά! Όλοι το βράδυ στο κέντρο. Σύμφωνοι. 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 Έλα, Καζανό. Έλα. Έλα, λίγα μου. Έλθε. Έλθον. Κορίτσα, είσαστε ευχαριστημένα απόψε. Πολύ. Απόψε είσαστε εντάξει. Εσύ, προξελάνθη μου. Τα μάλα. Μάλα, σάλα δεν έχει. Είσαι, για δεν είσαι. Είναι πολύ, κύριε Γκόπ. Να μαζί σ' Αγκόπ, είσαι φίνος. Σε σένα το χρωστάμε το γλεντάκι μας αυτό. Ας είναι καλά του αγκουρόλαδο. Ακούς τον παλιάνθρωπο να μου πουλήσει νερό για λάδι, δεν μπορώ να το χωνέψω. Φτάνει, βρε γυναίκα, μου το έπεσε 100 φορές ως τώρα. Ποιος σου λέγε να πάρεις νερό για λάδι από το δρόμο? Δεν θα μου πέσει στα χέρια μου, θα τον σκίσω στα σαρδέλα. Τρέχα, γυρεβέτονε. Αυτός τώρα θα ξεκοκαλίζει το τετρακοσάρι. Στο λαιμό να του σταθεί. Χριστός, Χριστός. Μου πει ανάποδο στο κρικλιάγκος μου. Κάποιος κάτι κακό λέει για μένα. Έλα πιες. Κυρίες μου και κύριοι, όπως ξέρετε απόψε, θα γίνει ο διαγωνισμός ταλέντων. Όσοι βραβευθούν θα τους δοθούν πλούσια δώρα και θα προσληφθούν με τρίμηνο συμβόλαιο στο κέντρο μας. Και τώρα ο διαγωνισμός αρχίζει. Όποιος και όποια θέλει να λάβει μέρος, ας προσέλθει. Ευχαριστώ. Πήγαινε, μωρό μου. Αντελίτσα, άντε, φάρος. Ναι. Κουράγιο, κοκόνα μου, κουράγιο. Άντε. Σας συγχαίρω για το θάρρος σας να βγείτε πρώτοι. Το όνομά σας? Λίτσα. Τι θα μας πείτε, Δεσποινής Λίτσα? Την αγάπη με έχω χάσει. Σας εύχομαι να βρείτε άλλη καλύτερη. Πάμε, μαέστρο.
μέσα στα στιγμιά τα δυο μου. Την αγάπη μου έχω χάσει και σκοτεινιά σωλή πράση. Κυρίες μου και κύριοι, χωρίς να θέλω να επηρεάσω την Επιτροπή, νομίζω πως η κοπέλα αυτή πολύ σύντομα θα κατακτήσει το καλλιτεχνικό μας στερέο. Είστε υπέροχοι. Ευχαριστώ. Μπράβο. Ίσβα θα πω. Μπράβο, κούκλα μου. Έξοχη, έξοχη, έξοχη. Τι να σου πω, την έφαγε στην Μπελίντα. Θα σκάσει από το κακό της. Πιο καλή σου να σκάσει απ' την άλλη. Και τώρα, ας προσέλθει ο δεύτερος διαγωνιζόμενος. Ας δούμε ποιος είναι. Εγώ. Κάτε. Κάτε, παιδάκι. Ο Θεός μαζί σου. Φύγε. Η Δεσποινής. Μίνα. Τι θα μας πει τη Δεσποινής, Μίνα. Θα σας πω ένα rock and roll. Χαβάντι. Είναι ο χορός που έχει δάνεια τα ξετρελάνει. Είναι ο ρυθμός και ο παλμός της εποχής. Με δυο, τρία, τέσσερα, βάρα, βάρα. Νιώθει σαν να σου έρχεται σοκ, βάρα, βάρα. Και κουνιέσαι και πηδάς και χτύπιεσαι και κλωτσάς σαν σαμόκ στο ροκ, στο ροκ, στο ροκ. Μες του ροκ έντρω το σκοπό, βάρα, βάρα. Πας εδώ και εκεί πω πω πω, βάρα, βάρα. Σε φύσα σαν τη φουφού, λες για όλα μα φου. Παρόλ, παρόλ, στο ροκ, στο ροκ έντρω. Σαν τη φουκού, λες για όλα
Μπράβο σας, μπράβο σας. Προβλέπω και για εσάς μεγάλη καριέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θαύμα είναι. Καρδολάκι μου! Μπράβο! Έμες! Και ο διαγωνισμός συνεχίζεται. Ποιος άλλος θα λάβει μέρος? Νικολάκη, πάμε. Καλέ τρελάθηκες. Τι είναι αυτά που λες? Συλάνσαι εσύ, Βουριανάκη. Άντε πάμε. Πού πάτε, μωρέ, θα γίνετε ρεζίλι. Ας γίνουμε, θα το κλετήσουμε. Οψόμεθα. Τι θα μας κάνετε εσείς? Θα σας παγλαρώσουμε στο ξύλο. Μην το ακούτε, αστείο το λέει. Θα σας πούμε ένα τραγουδάκι με τον τίτλο «Η φτώχεια θέλει καλοπέραση». Ή μήπως δεν συμφωνείτε? Κάθε άλλο. Συμφωνώ απολύτως. Μπράβο. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Πάμε, παιδιά. Την ψεύτρα τη ζωή που σε παιδεύει από το πρωί, να ξέρεις να την κουμαντάρεις και σοβαρά να μην την πάρεις. Κι αν έχεις άνα παραδιά, μη βάζεις δέρθεις στην καρδιά κι όλα τα βάσανο πια να'ναι, ας τα να'ρθούνε και να πάνε. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, θέλει αγάπη και κρασί. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση για να είναι η ζωή κρίση. Σε κάθε μπόρα που θα έρθει οποτεδήποτε, εσύ με κέφι και με γέλιο να απαντάς. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, αυτό ποτέ μην το ξεχνάς. Παναγίκα μου! Μην γκρινιάζεις συνεχώς πως δυστυχώς είσαι φτωχός και την άλλη διαμάθε τούτη, χαρά δε φέρνουνε τα πλούτη. Με ένα μεζέ και μια όκα όλα σου φαίνονται γλυκά κι όταν στη μια μισή θα φτάσεις είσαι και νιάρχος και γονάσεις. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, θέλει αγάπη και κρασί. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση για να είναι η ζωή κρίση. Σε κάθε μπόρα που θα έρθει οποτεδήποτε, εσύ με κέφι και με γέλιο να απαντάς. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, αυτό ποτέ μην το ξεχνάς. Αυτό ποτέ μην το ξεχνάς. Αυτό ποτέ μην το ξεχνάς. Αν δεν μολιάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε. Και κάθεστε και χαραμίζεστε τσάμπα κορόιδα. Ποιος άλλος θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό? Εγώ. Εσύ? Ναι, εγώ. Γιατί, δεν έπιαν το μάτι σου? Α, Μελοπίδα, αυτός είναι. Ποιος? Αυτός που μου πούλησε το νερό για λάθη. Φώναξε να είναι στη φύλακα. Κλέφτη! Αμάν, θα είχαμε τον κουρόλα εδώ. Τι λες μου? Το αγκουρέλο με τον Τενεκέ. Ποιον Τενεκέ? Τον Τενεκέ, το αγκουρέλο που αγόρεσε η γυναίκα. Ποιον? Αμά, σιγά, σιγά. Ας τη γυμναστική, Βρανίνα. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους προκομμένους. Δεν πάνε να τους κρεμάσουνε. Ο λίγο με νοιάζει. Δεν είναι σωστό, βρε παιδί μου. Κι ήταν σωστό να μας κάνουν ρεζίλι μέσα στο κέντρο. Εκεί που νομίζαμε πως κάτι θα γινότανε, μας τα έκαναν μουσκεμα. Ναι, δεν σου λέω, έχεις δίκιο. Μα και αυτοί οι φουκαράδες, για μας το κάνανε. Άκουσε. Κι όμως εγώ πιστεύω πως η δική μας δεν ήταν γνώση. Μωρά από τεμπέληδες, τι περιμένεις? Έλα, Νινάκη μου, σήκοντή σου και πάμε να βρούμε τη Φροξυλάνθη. Τη Φροξυλάνθη? Ναι. Τι να την κάνουμε αυτή τη ρέγκα με τα γυαλιά? Βρε, έχει το θείο της το δικηγόρο. Να τον πάρουμε να πάμε στο δικαστήριο. Έλα, Νινάκη μου, μην είσαι σκληρή. Θέλεις να μπει ο Νικολάκης στη φυλακή? Όχι. Τι να σου κάνω που τον αγαπάω τον Παγάσα, η Δεμήτα σου λέγα. Μπράβο, Νινάκη μου. Άντε τη σου γρήγορα να προλάβουμε. Φώναξε τη ρέγκα να βγει έξω. Φροξυλάνθη, Φροξυλάνθη.
Καλημέρα, κορίτσια. Σας περίμενα. Τι κάνεις, Φοξελάνθη? Τι να κάνω, η δυστυχία. Τώρα που πίστευα πως θα αποκατασταθώ, κοντεύω να μείνω νύμφη, ανύμφευτος. Δεν πειράζει, μη στεναχωριέσαι, όλα θα φτιάξουν. Δεν μου λες μέσα είναι ο θείος σου? Μέσα είναι, του τα είπα όλα. Φωνάσε το να πάμε στο δικαστήριο. Αμέσως. Τι συμβαίνει, κορίτσια, σας βλέπω ταραγμένες. Πιάσαν τα παιδιά. Γιατί? Δεν φταίνε αυτοί οι κακόμοιροι. Κάποια ματσαράγκα έκανε ο Αγκό. Καλά το λέγα εγώ πως αυτοί είναι κακούργοι. Όχι κακούργοι, κυρία Καλλιόπη. Όχι και κακούργοι. Κακούργοι, κακούργοι. Να μου το θυμηθείτε πως αυτοί οι δυο θα ψοφήσουν στη φυλακή. Ποτέ! Εφόσον υπάρχει ο Κλεομένης Τσιλιμίγκρας. Μην ανησυχείτε, δεσποσίνε. Σας δίδω τον λόγο της δικηγορικής μου τιμής ότι θα τους κρεμάσω. Θα τους σώσω οπωσδήποτε. Κάνε γρήγορα, κύριε Κλεομένη μου. Να προλάβουμε τη δίκη. Να πάρω μια στιγμή τους νόμους. Πάρ' τους, θείε μου. Και τώρα η μεγάλη στιγμή έφτασε. Θα καταπλήξω τον κόσμο με τη ρητορική μου. Πηγαίνω να τους σώσω. Ναι. Χαίρετε. Βρε τι πάθαμε. Βρε τι πάθαμε. Να όψεσαι, σκυλομούρι, μας έκαψες. Εσείς τέτοια, εσείς με πήρατε στο κρυκυλιάγκο σας. Ορίστε, ζητά και ρέστα. Κύριε χωροφύλαξη, τι ώρα θα αρχίσει η δίκη? Το πολύ σε 10 λεπτά πρέπει να αρχίσει. Ευχαριστώ. Και δεν φάνηκε κανένας ακόμα. Σίγουρα τα κορίτσια θα σπάσουν. Και θα έχουνε δίκιο. Αχ, Λίτσα μου. Ωχ, Νίνα μου. Ήχ, Φροξελάνθη μου. Δικηγόρο έχετε? Πού να τον βρούμε? Χωρίς δικηγόρο την έχετε άσχημα. Κύριος. Είμαι ο δικηγόρος τους. Παιδιά, ο κύριος Κλεομένης. Σωθήκαμε. Καλώς τον κύριο Κλεομένη. Πού είναι τα κορίτσα? Θα είναι στο δικαστήριο. Και τώρα λάτε εδώ. Σε μένα το δικηγόρο σας. Πρέπει να τα εμπιστευτείτε όλα. Πέστε μου τι κάνατε. Ληστεία, βιασμό ή φόνο? Μα τι λες, κύριε Κλεομένη. Δάγκωσε τη γλώσσα σου. Τίποτα από αυτά. Μια απλή απάτη. Και αυτή όχι εμείς. Αυτός εκεί. Κρίμα που δεν κάνατε φόνο. Θα βλέπατε την αξία μου. Μα τι είναι αυτά που λες, Χριστιανέ μου. Μη μας λαχταράς. Τέλος πάντων, τι έκανε ο κύριος? Πούλησε νερό για λάδι. Α. Εσύ το έκανες αυτό? Ναι, εγώ. Γιατί, δεν με πιάνει το μάτι σου. Καλά, καλά. Λοιπόν, άκουσε τώρα τι θα γίνει. Εγώ θα προσπαθήσω να σε σώσω. Αν όμως έρθουν δύσκολα τα πράγματα και καταδικαστείς, τότε, σε ένα μου νεύμα, θα προσποιηθείς τον πεθαμένο. Αμάν, γιατί τον πεθαμένο? Γιατί πεθαμένο δεν μπορούν να σε κλείσουν φυλακή. Κατάλαβες, θα σε αφήσουν ελεύθερο. Α, να μένει το βύσσινο. Γιατί? Γιατί εγώ με το θάνατο δεν κάνω αστεία. Τι φοβάσαι, βρε ηλίθιε, στα ψέματα θα είναι. Καλά, εγώ ξαπλώνομαι στα ψέματα και κάνω τον πεθαμένο. Κι αν εκείνη τη στιγμή περάσει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και με δει και πει αυτή η κορμοστασιά μου αρέσει και με παίρνει και δεν γυρίζω στη βάση μου, τι γινόμαστε τότε, ε? Καλά, αφού δεν θέλεις θα βάλω άλλα μέσα. Βάλε άλλα μέσα, βάλε άλλα όξο, μια φορά εγώ τον πεθαμένο δεν τον κάνω. Εγώ πηγαίνω. Θα σας περιμένω στην αίθουσα. Κοίταξε, κύριε Κλεομένη μου, στα χέρια σου κρεμόμαστε. Κρεμαστείτε και μη σας νοιάζει. Γιάννη, μας βλέπω ισόβια του Αβέρο. Άρχεται η συνεδρίαση. Θα προσακτούν οι κατηγορούμενοι. Νικόλαος Πεταχτός, Ιωάννης Πηδικτός
και Αγκόπ Κατραπαγιάν. Χαίρετε κύριε Πρόεδρε. Τα σέβη μου κύριε Πρόεδρε. Να λείπουν οι χαιρετούρες. Να λείπουν αφού δεν ξέρετε το savoir vivre. Καλώς. Τα καλείστε εκεί. Σκάβε και καθόμαστε. Γεια σας κορίτσια. Είπα να λείπουν οι χαιρετούρες. Είναι τα μόρια μας κύριε Πρόεδρε. Σιωπή. Δεν μπορεί. Κάτι θα ξέρετε κι εσείς από τέτοια. Καλώς. Καλείστε κάτω. Από τη ζήλια σου τα κάνεις αυτά. Καλημερισμένα να είναι σε, κύριε πρόεδρο με. Ο καθόλος. Δικό μου είναι. Να το βγάλεις. Δεν με πειράζει. Πειράζει εμένα. Εγώ το φοράω έτσι, δεν πειράζει. Είπα, βγάλω καθόλος. Ορίστε, τι κατάλαβες τώρα. Σιωπή, κάτσε κάτω. Αμα, φοχόνα μου, φοξελάντη μου, τι κάνεις. Τι. Τι γίνεται εκεί, τι γίνεται εκεί. Φροξελάντη είναι, το τζέρι μου. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, είπαμε σε στείλω φυλακή. Θα σε δόξω. Πολύ τζαναμπέτζ είσαι. Καλημός, κάτσε εκεί. Σε περιφρονώ. Κάτσε κάτω. Εδώ υπάρχουν δύο καταγγελίες για σας. Είδα. Να προσέλθει η πρώτη μηνύτρια. Δέσποινα Αφελίδου. Παρούσα. Αμάν, πού ξεφύτρωσε τούτη. Καήκαμε. Σουρουβιστήκαμε. Για πέστε μας, κυρία μου, τι συνέβη με αυτούς τους τρεις. Βλέπετε, κύριε πρόεδρε, πήγαινα στο γιατρό μου γιατί ήμουν άρρωστη. Οπότε μπροστά στην πόρτα του με σταματάει αυτός εκεί ο παχουλός και με στέλνει σε ένα σπουδαίο καθηγητή, λέει, που μόλις είχε έρθει από το Ατζερμπουτζάν. Από πού? Ατζερμπουτζάν, Ατζουρμπιτζάν, κάπως έτσι κύριε πρόεδρε. Και πήγατε? Πήγα. Και ποιος ήταν ο καθηγητής? Ο καθηγητής? Ήταν αυτός εκεί ο Σκυλομούρης. Σκυλομούρης είναι ο άντρας σου. Κάτσε κάτω. Και ο άλλος τι παρίστανε? Ο άλλος, το βοηθό του. Καλό κουμάσι κι αυτός. Μερσί για το κοπλιμάν, μαντάμ. Καλά, κυρία μου, αρκετά. Για έλατε εδώ εσείς. Γιατί το κάνατε αυτό? Για να σπάσουμε πλάκα, κύριε πρόεδρε. Για να σπάσετε πλάκα. Τι να γίνει, κύριε πρόεδρε, η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Ωραία καλοπέραση εις βάρος των άλλων. Ένα μικρό αστείο, κύριε πρόεδρε. Τι αστείο, κύριε πρόεδρε, που αυτός εδώ δήθεν για να με εξετάσει, με έκβησε και με προσπάτευε μια ώρα. Άμα, γκυζέλ πράγμα, κύριε πρόεδρε. Τσοκ γκυζέλ. Σιωπή. Κρίμα που δεν ήσουν, κύριε πρόεδρε, να κάνεις και εσύ μπανιστήρι. Σιωπή. Ο Νικολάκης έκανε. Κασμός. Και δεν μου λέτε, πληρωθήκατε γι' αυτό? Αμέ. Με τι? Με μια τσάντα. Και τι είχε μέσα η τσάντα? Ατομική ενέργεια. Δηλαδή? Τσαντιά ξεγυρισμένη. Έχεις φάει ποτέ τσαντιά, κύριε πρόεδρε? Καλώς! Καθίστε κάτω. Θα σας συγκυρίσω καλά εγώ. Καθίστε, κυρία μου. Να προσέλθει η άλλη μηνύτρια. Μελπομένη Μπουγαδοπούλου. Παρούσα. Για πέστε μας, κυρία μου, πώς έχουν τα πράγματα? Να σας πω. Καθόμουν σπίτι μου, κύριε πρόεδρε, και άκουσα από το δρόμο να φωνάζουν εδώ το καλολάδι. Βγήκα έξω και βλέπω αυτό το σκυλόψαρο εκεί να κρατάει στα χέρια ένα ντενεκέ. Πόσο το πουλάς, του λέω? 4 εκατοστάρικα, μου λέει. Πατριχός. Σιαπίεση. Συνεχίστε, κυρία μου. Του δίνω τις 400 δραχμές, παίρνω τον ντενεκέ και μπαίνω στο σπίτι. Αλλά μόλις τον ανοίγω, τι να δω, κύριε πρόεδρε? Νερό. Είχε 2 δάχτυλα λάδι από πάνω και τα άλλα όλο νερό. Ανάποδα τον άνοιξε τον τενέκε.
Σιωπή εσύ. Τους άλλους δύο τους ξέρεις? Στο κέντρο τους πρωτοείδα, αλλά φαίνεται να είναι συμμορία. Θέλω να τους τιμωρήσεις αυστηρά, κύριε πρόεδρε. 10 χρόνια φυλακή να τους βάλεις. Μορτή μας λες. Πολύ κουβαρδού είσαι. Καθίστε κάτω, κύριε μου. Για έλα εδώ εσύ. Ονομάζεσαι Αγκόπ Κατραπαγιάν. Πού το ξέρεις? Τι θα πει που το ξέρω? Εδώ σου έχουν κάνει μήνυση. Α, μήνυση με κάνανε. Στο δικαστήριο τα λέμε. Και εδώ τι είναι, Παστρομπατζίδικο? Α, καλά λες. Εγεννήθης? Και βέβαια γεννήθηκα. Αγέντος θα ήμουνα. Σε ρωτώ πού εγεννήθης. Μα τώρα τα γεννητούρια θα κοιτάξουμε για τη δουλειά μας τα κάνουμε. Λέγε πού εγεννήθης. Πολύ κουτσομπόλης είσαι. Πού εγεννήθης. Μια και ενδιαφέρσει για τα γεννητούρια μου, καμιά μέρα θα κάτσω να στα πω. Πείτε, απολογήσου κατηγορούμενε. Τώρα τι να πω. Τι να πω. Ό,τι σου λέει θα λες όλο όχι. Α, όλο όχι θα λέω. Κάπου θα σου αμολάω κι εγώ καμιά κουβέντα και θα του τη λες. Μια φορά όλο όχι θα λέω. Όχι. Εντάξει. Δεν μου λες κατηγορούμενε. Μήπως συνέβη καμιά παρεξήγηση. Όχι. Μήπως έγινε κανένα λάθος. Όχι. Α, ώστε δεν πρόκειται περί παρεξήγησης. Όχι. Ναι, μωρέ, ναι θα λες. Όχι, δεν είπες να πω. Ναι θα λες, ναι. Α, ναι θα λέω. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, ήταν εγγνώση σου αυτό που έκανες. Ναι. Ώστε πούλησες νερό για λάδι. Ναι. Ώστε εξυπάτησες τη μηνύτρια. Ναι. Όχι, μωρέ, όχι θα λες. Βρε που τον βρήκα το δικιόρο. Όχι θα λέω. Όχι. Εντάξει. Μήπως έγινε κανένα λάθος. Όχι. Ώστε είσαι απατεών. Και ναι και όχι. Κάπου θα τον πιάσω. Γεια στο ναι, γεια στο όχι. Ώστε ομολογείς την πράξη σου. Ναι. Τι ναι, μωρέ. Άθε να πω και ένα ναι δικό μου. Όλο δικό σου θα λέω. Κατηγορούμενε, κάτσε κάτω. Τον λόγο έχει υπεράσπισης. Τώρα να δεις πώς θα σε σώσω. Σώσε τον εαυτό σου πρώτα. Κύριε πρόεδρε, λέγω. Κύριε πρόεδρε, λέγω. Κύριε πρόεδρε, λέγω. Ξεκόλα τα λέγω, κύριε Κλεωμένη, γιατί καήκαμε. Ο νόμος, αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα. Την αλφαβήτα κι εγώ την ήξερα. Ως ετροποποιήθη. Συμφώνω στον νόμο, ήττα θήτα γιώτα κάπα λάμδα μη νίξη όμικρον πύρο σίγμα ταφ ύψιλο. Άσε και κανένα γράμμα για ύστερα. Παράγραφος. Φι, χι, ψι. Μην το πεις. Κράτα το ωμέγα, θα σου χρειαστεί. Και ωμέγα. Πάει, τέλειωσαν τα γράμματα. Τώρα τι θα πει. Ο νόμος λέγω, κύριε πρόεδρε, συγχωρεί ορισμένα παραπτώματα. Το δικαστήριό σας πρέπει να λάβει υπόψη όλα στις απόψεις. Και τα σιφάρ, και τα σκάτα. Τα μούτρα σου. Κύριε πρόεδρε, όσα κατέθεσε η μηνύτρια εις βάρος των πελατών, είναι ασύστολα ψεύδι. Έπειτα, κύριε πρόεδρε, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι οι πελάτες πάσχουν. Είναι σχιζοφρενείς. Είναι τρελή, κύριε πρόεδρε. Τρελός είσαι και φαίνεσαι. Τρελή λέγω. Και η τρέλα τους οδηγήσει να διαπράξουν τον διπλούν αυτών φόνων. Τι λέει, κύριε πρόεδρε. Σε φωνιάδες μας έκανες. Φόνο δεν κάνατε. Τι φόνο, μωρέ, τι φόνο. Α, το ξέχασα. Με συγχωρείτε, κάποιο μικρό λαθάκι, κύριε πρόεδρε. Γράψε λάθος, μην μπερδευτούμε, κύριε πρόεδρε. Μικρό λαθάκι, αρκετά, κύριε συνήγορε, αρκετά. Το δικαστήριο θεωρεί ενόχους και τους τρεις κατηγορουμένους και επιβάλλει πρόστιμον 1000 δραχμών εις έκαστον. Αμάν, κύριε πρόεδρε, μας έκαψες. Πού θα βρούμε 3000. Λυπήσου μας. Δεν υπάρχει φράγκο, κύριε πρόεδρε. Τότε θα μείνετε ένα μήνα φυλακή. Λυπήσου μας. Αγαπητή στην προεδρίνα σου. Πάει, τελείωσε. Ή 3000 ή ένα μήνα φυλακή. Κύριε πρόεδρε,
Με συγχωρείτε. Τι θέλετε εσείς? Μια στιγμή παρακαλώ. Δεσποινίδες παρακαλώ, έχετε την καλοσύνη. Και ίδιο. Το πρόστιμο των κυρίων θα το πληρώσω εγώ. Εσείς? Μάλιστα. Μα δεν σας ξέρουμε, κύριε. Είμαι κι εγώ περίεργος να δω για ποιο λόγο πληρώνετε εσείς το πρόστιμό τους. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Είμαι ο διευθυντής του κέντρου, στο οποίο έγινε χθες φασαρία. Λοιπόν? Λοιπόν, αγκαζάρω με τρίμηνο συμβόλαιο τους δύο κυρίους από εδώ και τις δύο δεσποινίδες ως καλλιτέχνες στο κέντρο μου, γιατί και οι τέσσερις είναι μεγάλα ταλέντα. Και τις 3.000 τις δίνω προκαταβολή. Κύριε Πρόεδρε, σας προσκαλούμε στην πρεμιέρα μας. Ναι. Δεν πιστεύω να μας αρνηθείτε. Ναι. Και καλό και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα έρθω. Προσέξτε όμως εσείς να μην ξανάρθετε εδώ. Όλοι λοιπόν στην πρεμιέρα. Ευχαριστούμε όλους θερμά, αγαπητοί μας φίλοι, για το χειροκροτημά σας αυτό που έρχεται να επισφραγίσει φιλοδοξίες και όνειρα τόσων χρόνων. Μπράβο, σας αξίζει. Ρε παιδιά, τι να σας πω. Να μα την Παναγία, μου έρχεται να κλάψω από τη χαρά μου. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Και αν υπάρχει και κανένας ξένος, θα το πω και γαλλικά. Thank you very much. Κατεργαράκο, πόσα ξέρεις. Εγώ θα ήθελα να σας φιλήσω όλους έναν έναν χωριστά. Τι το λες και δεν το κάνεις, μπαρμπουνάρα μου. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό στέλνω σ' όλους σας από ένα φιλί καυτό μέσα από την καρδιά μου. Να μου ζήσεις, γοργόνα μου. Τι να σας πω ρε παιδιά, η αλήθεια είναι, αν θα γίνουμε κάτι, σε εσάς τους ακροατάς της σημερινής πρεμιέρας μας θα το χρωστάμε. Νικολάκη, σε μένα χρωστάς από παλιά. Ορίστε. Από παλιά λέω. Δεν μιλάμε γι' αυτά. Αν εγώ τι να πω. Έννοια σας. Τώρα θα πληρωθείτε όλοι σας. Πότε? Στη Δευτέρα παρουσία. Και τώρα θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας με το χαρούμενο τραγουδάκι. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Πάμε παιδιά. Συνεχώς πως δυστυχώς είσαι φτωχός και την αλήθεια μάθε τούτη, χαρά δε φέρνουνε τα πλούτη. Μένα με ζέει και μνιώκα, όλα σου φαίνονται γλυκά κι όταν στη μια μισή θα φτάσεις, είσαι γενιάρχος και ονάσεις. Η φτωχιά θέλει καλοπέραση, θέλει αγάπη και κρασί. Η φτωχιά θέλει καλοπέραση για να λέει η ζωή χρήση. Σε κάθε φορά που θα έρθει οποτεδήποτε, εσύ με κέφι και με γέλιο να φαντάς. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, αυτό ποτέ μην το ξεχνάς. Αυτό ποτέ μην το ξεχνάς. Αυτό ποτέ μην το ξεχνάς. Τι γίνεται εδώ? Απ, όλα κι όλα. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση.
Yeah!